στον πρόδρομο των μέγατων προφητών των Ιωάννων, που σαν σήμερα η Εκκλησία μας τιμά ιδιαίτερα στην αποτομή της κεφαλής του. Και ενώ ξέρουμε όλοι ότι οι Γιάννηδες γιορτάζουν στις 7 του Γενάρη, σήμερα είναι η πραγματική όντως ημέρα κατά την οποία γιορτάζουμε την αποτομή της κεφαλής του. Επεκράτησε όμως και γιορτάζουμε κατά τον Ιανουάριο και δεν είναι κακό, αλλά απλώς και μόνο υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι εκεί είναι η μέρα της συνάξεώς του, μετά από το γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και επιπλέον ότι σήμερα είναι η ημέρα που γιορτάζουμε την αποτομή της κεφαλής του. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, χαριτωμένα στο σπίτι σας, με υγεία στον τόπο, με υγεία στην Ελλάδα μας, με υγεία στον κόσμο, να πάψει αυτό το κακό με τις προσβίες και με τις προσβίες του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ώστε να μπορέσει ο λαός και πάλι να επανέλθει στα ειρηνικά, επιστημονικά, αλλά και τα έργα της πραήτητός του. Εάν με ρωτούσε κανείς απόψε, Άγιοι Πατέρες, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Πρόεδροι, κυρία Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μου αδελφοί, μας θυμάται όλους ιδιαιτέρως απόψε και το χαίρομαι, και όχι μόνο από αυτήν την περιφέρεια, αλλά και από αλλού, και το χαίρομαι πάρα πολύ, όλο τον κόσμο. Αν με ρωτούσατε να απαντήσω απόψε τι είναι ο Αγιάννης ο Πρόδρομος, τον οποίον σημειωτέων συμβολίζει το παιδάκι που μπροστά από το Ευαγγέλιο πηγαίνει με τη λαμπάδα όταν κάνουμε την είσοδο, αυτό συμβολίζει, αυτό το παιδάκι συμβολίζει τον Ιωάννη, το παιδάκι, το παπαδάκι που λέμε. Αν με ρωτούσε κανείς σε μια πρόταση τι είναι ο Ιωάννης, θα σας έλεγα ότι το κηρυγμά του και η παρουσία του μπορούν να κλειστούν σε δύο φράσεις, τις οποίες ο ίδιος έλεγε όταν έζη. Η πρώτη φράση, μετανοείτε, ήγκηκε γάρ η βασιλεία των ουρανών. Μετανοήστε, ήρθε η βασιλεία των ουρανών. Και όταν το ρωτούσαν ποια είναι αυτή η βασιλεία, απαντούσε, είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Νάτος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αυτός είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι ο αμνός εκείνος που φέρει επάνω του, το αρνάκι εκείνο του Θεού που φέρει επάνω στους ώμους του την αμαρτία του κόσμου. Θα μου πείτε, γιατί το λες έτσι απόψε, τι θέλεις να πεις? Αγαπητοί, να τα πούμε έξω από τα δόντια τα πράγματα αυτή τη στιγμή που ζούμε τη μεγάλη στιγμή της αποτομής της κεφαλής του Ηρώδη εξαιτίας της Ηρωδιάδος και της κόρης της, της Σαλόμης και του φρενοβλαβούς εκείνου Ηρώδου. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος ένα κυρεύει. Κόσμε, λαέ, άνθρωπε, άκουσε το κηρυγμά μου, και το κηρυγμά μου είναι ένα. Ζήσε πνευματική ζωή. Αυτό είναι το κηρυγμά του Ιωάννου του Προδρόμου. Φωνή βοώντος εν διερήμο, φώναζε μέσα στην έρημο και διεκείρεται στους πάντες. Μετανοείτε, ήδη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Μετανοήστε, ήρθε η βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος είναι παρόν. Μετανοήστε, ζήστε πνευματική ζωή. Θα ήθελα λοιπόν με δύο λόγια να απαντήσουμε στο τι είναι αυτή η πνευματική ζωή και τι είναι αυτό που γυρεύει απόψε ο μιλητής να σας πει. Έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο με δική του πρωτοβουλία και δική του ενέργεια και μας έβαλε επάνω εδώ στη γη για να απολαύσουμε τα πάντα και επιπλέον για να μπορέσει να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα διοικήσουμε τον κόσμο. Δεν μας είπε να διαλύσουμε τον κόσμο. Δεν μας είπε να καταστρέψουμε την γη. Μας είπε να αυξανόμεθα και να πληθυνόμεθα
και επιπλέον να ομορφύνουμε τον κόσμο. Μας έβαλε το ποτηρητές του απάνω στη γη. Έβαλε τον άνθρωπο, καθώς λέγει ο Τρεμπέλας, αντιβασιλέα επάνω στην πτήση ολόκληρη και στο σύμπαν. Δικό του εκπρόσωπο, δικάριο απάνω στη γη. Να το πω έτσι για εκείνους που ξέρουν δύο γράμματα. Για να μπορέσει ο κόσμος να ομορφύνει. Και αποφάσισε ο άνθρωπος, εμείς δηλαδή, το αδαμιαίο γένος, και αποκοπήκαμε από τον Θεό και φτιάξαμε δικούς μας νόμους, φτιάξαμε βαβέλ σύγχρονη ασυνανοησίας, καλή ώρα σαν και τώρα, και επιπλέον κάναμε αυτό τον κόσμο τη λάβα πλαφμόνος. Κι όμως, παρότι ο άνθρωπος συμπεριφέρθηκε έτσι πριν τόσες χιλιάδες χρόνια, εθεώρησε ο καλός, ο Θεός, και κατέβηκε ο ίδιος στη γη και πήρε και σάρκα και πήρε και οστά για να γίνει αντιληπτός από όλους μας. Γι' αυτό πήρε σάρκα και οστά. Γι' αυτό έγινε ο Θεός περίγελος και άνθρωπος. Και ου καπέστη πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλείαν αυτού εθαρίσω τη μέλουσα. Κάθε φορά που λειτουργάει ο παπάς την ώρα του χεροβικού πριν να θυμιάσει και να βγάλει τα Άγια που οι ψάλτες ψάλλουν ή τα χερουβίν μυστικώς εικονίζοντες, έρχεται ο παπάς μέσα και αναπέμπει μία ευχή, την ευχή της αναφοράς, αναφέρεται στον Θεό. Άξιον και δίκαιον σε εμείς, αξίζει να σε ειμούμε. Και του λέμε τι τότε, τα πάντα έκανες. Μέχρι που και όταν εμείς αμαρτήσαμε, κατέβηκες εδώ στη γη και δεν έφυγες πάλι απάνω. Μέχρι που μας δόρισες τη βασιλεία του Θεού. Εδώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι, αγαπητοί απόψε. Εντιμότατοι άρχοντες, ευλογημένε ιερέ κύριε, αλλά και ευλογημένε μουλαέ. Εδώ πρέπει να σταθούμε. Λέει ο Χρυσόστομος. Ο άνθρωπος την εποχή ακόμα προτού να έρθει ο Χριστός στη γη, από το χωράφι του που ήταν γεμάτο με στάχια, έπαιρνε 10-15 στάχια, μια εκλεκτή προσφορά, την δεκάτη. Την δεκάτη, ο νόμος της δεκάτης, το 10%. Και το πήγαινε και το πρόσφερε επάνω σε βωμό προς τιμήν των Θεών. Αυτό έκανε. Ήρθε και ο Θεός στη γη και πήρε την ανθρώπινη φύση. Δεν πήρε κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο. Πήρε τη φύση τη δική σου, τη φύση τη δική μου. Όλης της ανθρωπότητας τη φύση, ολάκερης. Και την φόρεσε και την τύχηκε. Και την πήρε σαν δεκάτη, σαν μια εκλεκτή προσφορά. Και την πήγε στον πατέρα του και την πρόσφερε. Και βλέποντας εκείνος αυτή την δωρεά, τη μεγάλη, την τόσο όμορφη, τόσο ευχαριστήθηκε που του είπε, ακούστε το τώρα, κάθου εκ δεξιών μου, έως που αν θύσω, θέσω τον εχθρό σου, υποπόδιο των ποδών σου. Στον άνθρωπο το είπε, κάτσε δίπλα μου μέχρι να βάλω τον διάβολο κάτω από τα πόδια σου. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος, σε ποιο πλάσμα το είπε. Στον άνθρωπο εκείνο από την ώρα της πτώσεως του είχε πει ο Κύριος «Γη και εις γη να απελέσει». Τον κατηράστη και του είπε «Χώμα είσαι, στο χώμα πήγαινε». Τώρα που τον έβαλε «Κάθω εκ δεξιών μου, έως ου αν θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Κάτσε δίπλα μου, μαζί με τον Υιό μου τον μονογενή, για να γίνεις εσύ κληρονόμος της βασιλείας μου». Αγαπητοί, εξαιτίας αυτής της πράξεως του Θεού, ότι ήρθε στον κόσμο, ότι πήρε ανθρώπινη φύση, ότι δεν διάλεξε να φτιάξει κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά πήρε τον πεσμένο άνθρωπο και τον φόρεσε στην πλάτη του και προχώρησε για τη σωτηρία του κόσμου, δικαιούμε μαζί με τον, ξέρουν οι Άγιοι οι πατέρες και οι θεολόγοι, με τον Αΐνι στο Ματσαρίδι να πω κάτι το οποίο σπάζει κόκαλα. Δεν τήρησε ο Χριστός μονάχα και δεν παρουσίασε το ήθος του τελείου Θεού στον άνθρωπο, αλλά τήρησε και το ήθος του τελείου ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Να το πω πιο απλά. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, δεν μας παρουσίασε μόνο ποιος είναι ο τέλειος Θεός, αλλά και έναντι του Θεού Πατέρα του ετήρησε το πραγματικό ήθος του πραγματικού ανθρώπου. Μας άνοιξε δρόμο για να ζήσουμε. Λοιπόν, απόψε, την αγάπη σας, κάνω έκκληση σε όλους, κάνω έκκληση σε όλους, φανερώστε τη ζωή του Χριστού στη ζωή σας.
πώς το είπες, θα μου πεις, φανερώστε τη ζωή του Χριστού στη ζωή σας, αγαπητοί αδελφοί. Φανερώστε την τελείωση, την κατά Χριστό τελείωση του καθενός από εμάς στη ζωή σας. Φανερώστε τον Χριστό στο χωράφι σας, στο γραφείο σας, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Πρωθυπουργία, στη θέση τη δική μου του Επισκόπου, των Προέδρων εδώ και Αντιδημάρχων. Ό,τι κάνετε, βάλτε τον Θεό πρώτα και ρωτήστε τον. Τι θέλεις και κάντε το. Αυτό είναι που θέλει ο Ιωάννης απόψε. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία του Θεού. Πάρτε τον Θεό και βάλτε τον στη ζωή σας. Αυτό θέλει ο Ιωάννης. Φωνή, γόντος εγκυρίμο, μέσα στην έρημο φώναζε. Μετανοείτε, αλλάξτε τρόπο ζωής. Βάλτε τον Θεό στη ζωή σας. Και εδώ έχω να πω στην αγάπη σας κάτι άλλο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, από την ώρα που γνώρισε τον Χριστό, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Από την ώρα που γνώρισε τον Χριστό, δεν ζω εγώ, αλλά μέσα από μένα ζει ο Χριστός. Αυτό θέλω απόψε. Αυτό σας παρακαλώ. Πέφτω στα πόδια σας, άρχοντες και λαοί, άρχοντες και λαός, άρχοντες και ιερός πλήρως. Πάψτε αυτό που είστε και ας αφήσουμε το Θεό και ας του πούμε, τι σου ευάρεσε τον Κύριε, τι σου αρέσει Κύριε, τούτο ποιήσουμε, αυτό και θα κάνουμε. Να πάψει το κακό. Το κακό που υφιστάμεθα σήμερα είναι απότοπο της δικής μας της επιλογής. Δεν είναι επιλογή του Θεού ότι καταστρέψαμε το σύμπαν. Δεν είναι επιλογή του Θεού ότι μέσα στο καλοκαίρι καταστρέφει τα πάντα. Δεν είναι επιλογή του Θεού ότι τη γη την κάναμε λαγούμια. Δική μας είναι η επιλογή. Με τον τρόπο που συμπεριφερόμεθα, εκμεταλλευτήκαμε την εξουσία που μας έδωσε. Γι' αυτό λέγω, μετανοείτε, η Βασιλεία του Θεού μας ανοίχθηκε. Και τελειώνω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στην αρχαία Ελλάδα, όταν κάποιος ήθελε το παιδί του να το κάνει εκλεκτό ζωγράφο, όπως και σήμερα, στη σχολή καλών τεχνών, στα πανεπιστήμια, δίνουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο για να γίνουν ωραίοι ζωγράφοι, μηχανικοί κλπ, πολιτικοί, μηχανικοί κλπ, ζωγράφοι. Τι κάνουμε, ο ζωγράφος ο μεγάλος, ο Τσαλούκης ας πούμε, ο Γκίκας, ποιον θέλετε, βάζει μπροστά στα παιδιά ένα μοντέλο, βάζει έναν άνθρωπο, βάζει μια όμορφη γυναίκα, έναν όμορφο άντρα, ένα ωραίο λουλούδι και του λέει τι τους χαρακτήρες αυτού του λουλουδιού ή αυτής της γυναίκας την ομορφιά ή του άντρα τη ρωμιοσύνη, τη ρωμιολαιότητα, μετά φερέτηνε σε κάποιο καμβά, σε ένα χαρτί. Είναι έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, γράφει ο μεγάλος της Εκκλησίας Άγιος Γρηγόριος Πονήσης. Πες ότι η ζωή σου είναι ένας καμβάς, σε παρακαλώ. Αποτύπωσε απάνω σε αυτόν τους χαρακτήρες του Χριστού, τη μορφή του Χριστού. Βάλε στην καρδιά σου μέσα καθαρό κερί, ώστε όταν πέσει ο ήλιος της δικαιοσύνης να μαλακώσει το κερί και να αποτυπώσει επάνω στο κερί, να αποτυπωθεί επάνω στο κερί η μορφή του Χριστού. Καταλάβατε τι κυρεύω. Όπως και ο Παύλος, μιμητής Χριστού εγένετο κατά ρετήν δύο ζών, ζώντας τον δρόμο της αρετής, έγινε μιμητής του Βίου του Χριστού. Να γιατί ο Παύλος λέγει, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Γίνετε δικοί μου μιμητές, γιατί εγώ εμιμήθηκα στη ζωή μου τον Χριστό. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτά έχω τις υπόψη. Σας συγχαίρω απόψη για την καταλυτική σας παρουσία. Σας ευχαριστώ, άρχοντες λαών και ιερών κλήρων. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον ιερό κλήρο. Βλέπω εδώ πατέρες από τη διπλανή μας Μητρόπολη, τον Άγιο Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, τον πατέρα Ειρηναίο και τον πατέρα Χαράλα, από που μόλις προχθές τον ανοίγαγε εις πρεσβύτερον ο Άγιος Κασανδρίας, ο εκλεκτός αυτός και την τιμημένος ιεράρχης της Εκκλησίας μας, και τον έκανε Αρχιμανδρίτη. Ήρθε απόψε να μας τιμήσει. Παιδάκι μου, και εσύ, Πάτερ Ειρηναίε, γρήγορα να βάλεις αυτό που φοράω εγώ, αλλά και εσύ, παιδί μου, να τιμήσεις το πετραχύλι και το σταυρό που σου έδωσε ο Κύριος. Βλέπω εδώ εκλεκτούς ιερείς από τη δική μας τη Μητρόπολη, γιατί μάθαμε
ότι απόψε θα είναι ο επισκοπός τους εδώ. Και ήθελα όχι να τιμήσουν τα μούτρα τα δικά μου, τον Άγιο τιμούν παρόντες εδώ σήμερα και στην προσευχόμενη, αλλά και λένε επιπλέον, ναι, αναγνωρίζουμε ότι κάποιος επίσκοπος, κάποιος δεσπότης εδώ φαίνεται ότι εργάζεται για μας. Το τιμώ, το χαίρομαι και δεν θα τους αφήσω έτσι. Επιπλέον, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Δωρόφιο. Κοιτάζω εδώ πέρα το εκκλησάκι. Θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, πώς ήταν. Ήταν χωμένο μέσα στο χώμα, ένα ανύπαρκτο κατά πάντα. Τι το έφτιαξε γύρω-γύρω, θαυμάσια λιθοδομή. Τι τους τείχους τους καθάρισε. Τι με τη δική σας τη βοήθεια εσωτερικά απέδωσε τα χαρακτηριστικά του ναού. Τι το εφώτισε, τι έφτιαξε τα άφρο γύρω-γύρω για να φύγει το νερό κλπ. Πάτερ μου, ο Θεός να σε στηρίζει να φτιάξει περισσότερα και στη δική σου τη Μητρόπολη βέβαια. Να είστε πάντα καλά, να το στηρίζετε να προχωρεί παρακάτω. Όντως, του αξίζει αυτή η επιλογή, γι' αυτό και εγώ και τον έβαλα μέσα στο γραφείο, ώστε μαζί με αξίους άλλους κληρικούς να αποδεχθεί, να διαδεχθεί μεθαύριο εμάς που, όπως βλέπετε, 66 ετών γάρ απερχόμεθα. Επίσης, επενώ τους άρχοντας που είναι παρόντες απόψε. Δεν ευχαριστώ, επενώ. Επενώ γιατί ήρθαν να λάβουν την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας μας και να πάρουν την ευχή του προδρόμου και να τιμήσουν τον Ιερό Κύρο. Τους τιμώ και εγώ γιατί δεν περιεργάζονται την Εκκλησία, αλλά εργάζονται για την Εκκλησία. Και αυτό το τιμώ όλους τους άρχοντες και τις κυρίες και τους κυρίους όλους όσοι ήρθατε εδώ απόψε. Ευχαριστώ και το λαό για μια ακόμα φορά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε την καταλητική. Δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς εσάς. Και να είστε βέβαιοι ότι οι πάντες θα μαλογαριάζουν και εδώ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όταν ο λαός είναι δίπλα στο ράσο. Και δόξα τω Θεώ απόψε παραείνε αυτός ο λαός κοντά στο ράσο. Και το τιμώ και το χαίρομαι και το ευχαριστώ. Επίσης, τελειώνοντας, να σας πω, έχουν λάβει τις προσκλήσεις οι άρχοντες του τόπου 4 και 5 του μηνός Σεπτεμβρίου, του ερχομένου, σε λίγες μέρες. Αφού πάω στην πόλη, γιατί με έχει καλέσει η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, 1, 2 και 3 του μηνός να είμαστε στην πόλη των ονείρων μας, στην Κωνσταντινούπολη, όλη η ιεραρχία του θρόνου, θα γιορτάσουμε το Σάββατο και Κυριακή, 4 και 5 μηνός Σεπτεμβρίου, 4 είναι Σάββατο. Στις 7.30 το απόγευμα θα γιορτάσουμε πανηγυρικά στην Ιερισσό. Αξίζει να έρθετε. Τα 200 χρόνια από την παλιγενεσία. Όπως ξέρει η Εκκλησία όμως θα το γιορτάσουμε. Και όχι μινιμαλισμούς ή μαξιμαλισμούς εκεί που δεν χρειάζονται. Σταματάω, τελεία παύλα. Θα το γιορτάσουμε όπως ξέρει η Εκκλησία. Με τραγούδια από 40 μελή χοροδία η οποία θα έρθει από την Αθήνα με παπά τραγουδιστή. Με παπά τραγουδιστή. Και επιπλέον με όργανα και με ανθρώπους από την Ιερισσό που θα χορέψουν. Τραγούδια από το Μοριά, από τη Ρούμελη, από τη Θεσσαλία, από τη Μακεδονία, από τη Χαλκιδική. Θα ομιλήσει με θέμα οι νεομάρτυρες και ο ρόλος τους στην Επανάσταση του 21, ο προκοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μιχαήλ Τρίτος, ο συμφοιτητής μου, και την επομένη μέρα με προϊστόταν Άγιο Κασανδρίας ως εκπρόσωπον της Ιεράς Συνόδου, γιατί γίνεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου, ως εκπρόσωπον της Ιεράς Συνόδου και τον Άγιο Μαρονίας και την ελαχιστότητά μου, θα τελέσουμε στον Άγιο Νικόλαο Ιερισσού στις 5 του μηνός, πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία, για να πούμε βρε ότι το τσαρούκι και η φουστανέλα πάνε μαζί με το ράσο. Και θέλω εδώ ένα χειροκρότημα για το ράσο. Αλλά και για το τσαρούκι. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, να ζήσετε, να μας στηρίζετε και να σας στηρίζει εσάς ο Θεός, όχι εμάς, εσάς με όλη σας την παρουσία εδώ και την ευλογία. Νην απολύνεις τον δούλο σου δέσποτα κατ' το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου τη στηριώσου,
ο ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαούς Ισραήλ. Αμήν. Εις κολλάει τη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.